Πάμε στη Βρετανία, πάμε στο Μάντσεστερ για να συναντήσουμε την Γιώτα Σταθοπούλου, είναι νοσηλεύτρια στο κεντρικό νοσοκομείο του Μάντσεστερ. Είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πριν από λίγο επέστρεψε στο σπίτι μετά από βραδινή βάρδια, σε μια χώρα που έχει και αυτή τα δικά της σοβαρά προβλήματα με το νέο κορονοϊό. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρίσκω. Αρχικά πώς είσαστε, τι γίνεται, πώς περνάτε εκεί και θα πούμε τα υπόλοιπα για τις ΜΕΘ. Γενικά υπάρχει η καραντίνα, την οποία τη βιώνουμε και εμείς εδώ αντίστοιχα. Υπάρχει κατεύθυνση εργασίας από το σπίτι. Υπάρχει μια κατεύθυνση που μπαίνει κυρίως στις μεγάλες εταιρείες, όποιος μπορεί να δουλέψει από το σπίτι, το οποίο με τη σειρά του έχει φέρει διάφορα άλλα προβλήματα. Ένα από το οποίο είναι η επέκταση του ωραρίου, το οποίο είναι φυσιολογικό, να μην μπορεί να βγει η δουλειά 8 ώρου, αλλά να μεγαλώνει έτσι, να ξεχυλώνει η εργάσιμη μέρα. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο κόσμος που δεν μπορεί να πάει στη δουλειά, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα. Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια στο πώς θα επιβιώσουν αυτά τα νοικοκυριά. Από τη στιγμή που οι εξαγγελίες που προτείνονται δεν είναι χειροπιαστές. Ενώ είναι χειροπιαστές οι εξαγγελίες για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τράπεζες. Αυτά τα μέτρα έχουν πάρθει πάρα πολύ άμεσα. Τα μέτρα για τα αντίστοιχα επιδόματα έρχονται με το σταγονόμετρο. Γιώτα, με άλλους Έλληνες που επικοινωνείτε, τι γίνεται, πώς έχουν τα πράγματα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να επισημάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι λόγω του ότι βρισκόμαστε στο εξωτερικό, σαν Έλληνες μετανάστες, κυρίως νέοι και έτσι με λίγη εμπειρία, αν το θέλεις, στη ζωή στο εξωτερικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε μία επαφή κυρίως τηλεφωνικά, να ξέρουμε ότι είμαστε καλά, κυρίως στην υγεία μας, κατά δεύτερον αν κάτι άλλο χρειάζεται, να μπορούμε ο ένας τον άλλον να στηρίζουμε. Ιδιαίτερη επαφή δίνουμε έτσι σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι έχουν περισσότερη ανάγκη και για προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν, αλλά και άλλα θέματα. Και αυτό, δεν ξεχνάμε ο ένας τον άλλον. Προσπαθούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον όσο μπορούμε. Είσαι στην πρώτη γραμμή. Είσαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Μάντσεστερ. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι αντιμετωπίζετε καθημερινά? Χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολική, η κατάσταση έχει αρχίσει να χειροτερεύει πάρα πολύ καθημερινά. Έχουμε αρκετά περιστατικά που νοσηλεύονται στο τμήμα που εργάζομαι, κυρίως διασωληνωμένοι. Υπάρχει έντονη ανησυχία στο προσωπικό. Θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή, γιατί το ακούω και από άλλες χώρες. Τα μέτρα προστασίας έρχονται με το σταγονόμετρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να κρατήσει ψύχρεμο μυαλό και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του όσο γίνεται καλύτερα, να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχει ταυτόχρονα να σκέφτεται αν είναι αρκετά προστατευμένος, αν τα μέσα που έχει είναι τα κατάλληλα, αν θα έχει μέσα, αν βγει για διάλειμμα, αν θα έχει τα απαραίτητα μέσα να ξαναντηθεί. Είναι διάφορα προβλήματα που έρχονται να, αυτό που λέμε, την ατομική ευθύνη,
να φέρουν ακόμα περισσότερο βάρος στους συναδέλφους. Το κακό είναι ότι υπάρχει μια έντεχνη διαχείριση του προβλήματος από τη στιγμή που η διοίκηση νύπτει τα σχήρας της. Δηλαδή λέει, εμείς έχουμε πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα, έχουμε κάνει τις απαραίτητους επιστημονικούς ελέγχους, τα λεγόμενα risk assessments, και προτείνουμε ότι αυτά είναι τα σωστά μέτρα. Όμως ένας κοινός νους θα καταλάβει ότι οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και φυσικά με το ιδιαίτερο καθεστώς της Βρετανίας, με τα σωματεία να παίζουν το ρόλο του κυματοθράυστη χρόνια στο εργατικό κίνημα εδώ, δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη, ούτως ώστε να μπορέσει έτσι η ομάδα, αν το θέλεις, να... πώς να πω, και να στηριχτεί κατάλληλα, αλλά και να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που χρειάζεται. Έτσι, ή στην ατομική ευθύνη, και η δουλειά η δικιά μας, ιδιαίτερα η δουλειά η δικιά μου, είναι πάρα πολύ σύνθετη. Απ' τη μία να αναδεικνύεις το τι χρειάζεται να γίνει, απ' την άλλη να βοηθάς συναδέλφους να καταλάβουν πώς να το διεκδικήσουμε όλο αυτό. Περίπου έτσι. Πες μου κάτι, πριν από λίγη ώρα επέστρεψες στο σπίτι σου. Ήσουν σε μονάδα θεραπείας βράδυ, με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και προσπαθείτε να τους βοηθήσετε, σχετίζεται με την πανδημία όλο αυτό. Ναι. Πώς επιστεύεις, ανησυχείς μήπως μεταφέρω και εγώ κάτι στο σπίτι μου, τι μέτρα παίρνεις, πώς φτάνεις μέχρι το σπίτι? Ανησυχείς. Φυσικά πείθεις τον εαυτό σου και ξέρεις ότι κάνεις το σωστό. Αυτό πρέπει να κάνεις. Όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον χώρο της υγείας ξέρουν το ποια είναι η ευθύνη τους απέναντι στους συνανθρώπους μας, αυτούς που έχουν ανάγκη. Και εγώ, αλλά και όλοι μου οι συνάδελφοι, έχουμε αυτό σαν κύριο στο μυαλό μας. Δηλαδή και την ώρα, και πριν πάμε για δουλειά, και εκείνη την ώρα, αλλά και γυρνώντας σπίτι, ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούσαμε. Φυσικά υπάρχει η ανασφάλεια και η αγωνία. Όμως, ξαναλέω, δεν είμαστε ήρωες. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παρομοίωση που χρησιμοποιείται συχνά. Θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά χρειαζόμαστε και τα αντίστοιχα όπλα. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ άνηση αυτή η μάχη. Και δεν... δεν αξίζει να τη δίνουμε έτσι για κανέναν, ούτε για τους εργαζόμενους, μα ούτε και για τους νοσηλευόμενους, θα έλεγα. Για το πες μας λίγο, από κρεβάτια μεθ τι γίνεται, εξοπλισμός υπάρχει, υπάρχει κόσμο και κοσμάκης που τα χρειάζεται αυτή την ώρα? Το σύστημα υγείας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει να καφιέται ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, ότι είναι προετοιμασμένοι, ότι έχουν τα κατάλληλα, ότι έχουν επάρκεια. Όμως, εγώ θα έλεγα, η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει. Μπορεί να έχουν εξοπλισμό, όμως δεν έχουν αρκετά χέρια για να τα δουλέψουν. Σε ένα σύστημα που ήδη είναι, οι συνθήκες δουλειάς είναι πάρα πολύ εντατικοποιημένες, οι βάρδιες είναι τουλάχιστον 12 ώρες, σε ένα σύστημα που ήδη είχε ελλείψεις και δούλευε στα όρια του, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, τώρα έρχονται να ζητήσουν
ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση και ταυτόχρονα ζητούν σιγή. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, σας χτυπάμε στον νόμο, σας χειροκροτάμε από τα μπαλκόνια και από τις αυλές και θα τα πούμε όλοι όταν τελειώσει. Θα σας επιβραβεύσουμε ή θα σας θυμόμαστε όταν όλο αυτό τελειώσει. Είναι πολύ έτσι, θα έλεγα, για τον κόσμο δεν... πώς να το πω, εξαπάτηση, αν θα θέλεις να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, όλων, και του κοινωνικού συνόλου, αλλά και των εργαζόμενων που πραγματικά δίνουν τη μάχη μέσα στις δομές υγείας. Οι άνθρωποι πέρα από το σύστημα υγείας, δηλαδή όπως ο καθημερινός κόσμος, με όσους μπορείτε να ερχόσαστε σε επαφή, τι λένε τώρα γενικώς για την κατάσταση και για την κυβέρνηση, για τα μέτρα? Ανησυχούν, δυσπιστούν, έχουν εμπιστοσύνη, φοβούνται? Φαντάζομαι, θα έλεγα είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών που είπες. Επίσης υπάρχουν, ακούγονται και απόψεις σκοταδιστικές. Απόψεις που δεν έχουν να κάνουν με την επιστημονική εξήγηση των πραγμάτων. Πολύ λίγη εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στα οποιαδήποτε μέτρα παίρνονται. Θα έλεγα κυρίως ότι υπάρχει μία αίσθηση ότι και υπήρξε τεράστια καθυστέρηση εφαρμογής μέτρων, προστασίας ή πρόληψης, τεράστια καθυστέρηση στην εξέταση ύποπτων περιστατικών. Για παράδειγμα, οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονταν σε επαφή με ασθενείς που κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους βγαίνουν θετικοί στο COVID-19, δεν έκαναν το τεστ. Υπήρξε αυτή την εβδομάδα μόνο αλλαγή στην κατεύθυνση, η οποία λέει ότι αν κάποιος εργαζόμενος σε δομές υγείας εμφανίσει συμπτώματα, την τρίτη ημέρα που θα έχει συμπτώματα, θα τον καλέσουν να πάει να κάνει το τεστ. Πράγματα τα οποία αντιβαίνουν κάθε έννοια λογικής, μόνο και μόνο στο ότι εξοικονομούμε χρήματα, κάνουμε οικονομία. Δηλαδή υπάρχουν υγειονομικοί που ασθενούν με COVID-19 και είναι στη δουλειά τους? Υπάρχουν υγειονομικοί οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Του ζητήθηκε να μείνουν σπίτι για 7 ημέρες και όταν επέστρεψαν στην εργασία τους δεν ελέγχθηκαν. Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Με τους δικούς σας εδώ έχετε επικοινωνία στην Ελλάδα? Φυσικά, καθημερινή. Ωραία. Στείλε ένα μήνυμα προς όλους μας για να σας αφήσουμε σιγά σιγά να ξεκουραστείς. Μείνετε δυνατοί, μείνετε ενωμένοι, μείνετε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον. Φαίνεται ξεκάθαρο ποιος είναι με το μέρος μας. Φαίνεται ξεκάθαρο παραπάνω από ποτέ πώς αντιμετωπίζουν την υγεία μας. Η υγεία δεν είναι κόστος, διαμετριέται με χρήματα. Δεν μπαίνει όριο, είναι αγαθό. Θα πρέπει να το διασφαλίσουμε. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε τώρα και όχι αύριο. Και να διεκδικήσουμε τα πάντα τώρα. Αυτό, τίποτε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.